είδε το απόσπασμα και σχολίασε τον εαυτό της. Μάλιστα. Παρακαλώ, η επόμενη κυρία. Δεν θα την πω κυρία, θα την πω κοπελίτσα. Αυτή ποια είναι? Εμένα κάτι μου θυμίζει, σας θυμίζει κάτι εσάς? Καλέ, εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, διαισθάνομαι ότι αυτή η κοπελίτσα πρέπει να είναι γύρω στα 18 και όταν μεγαλώσει θα αλλάξει τελείως τη μύτη της, θα αλλάξει τελείως τα μαλλιά της, θα αλλάξει τελείως τα φρύδια της. Δεν το είχα δει. Μα δεν σε τριφάρουν πάλι τόση ώρα. Κατερίνα, να σου πω κάτι. Στο έχω πει και από το καλοκαίρι. Θα είσαι πάρα πολύ ωραία με σκούρα μαλλιά. Αυτό το πράγμα που γίνεται με σένα, αυτός ο τόρος, πώς ήταν πριν αυτή η κοπέλα και πώς έγινε μετά. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δείξτε μου όλοι οι φωτογραφίες σας που είστε σε αυτή την ηλικία. Και είστε δηλαδή λαμπερές και όμορφες. Και είναι και πολύ ωραίο. Όχι, κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι αυτό που βλέπω. Ήμουν ένα κορίτσι πάρα πολύ απεριποίητο. Πολύ... Είναι η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση. Δεν είσαι εδώ. Είναι η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση. Θα μιλάμε για το σπίτι της εποχής, ρε. 12 χρόνια πριν. Και στην τελική 30 έγινα, σκέψω ότι μέχρι τα 30 να ήμουν ήδη από τα 18, δεν θα μπορούσε. Τα πραγματάκια μου τα έχω κάνει. Τώρα να μπω σε δικασία. Δεν το κρύβεις τώρα. Να σου πω, αυτό είναι υπέρ σου, δεν το κρύβεις. Δεν λες δεν έχω κάνει τίποτα και φαίνεται αυτή η φωτογραφία και βλέπουμε σένα. Καλά, υπάρχουν τα ντοκουμέντα, να τα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι για να μην ξαναπάω τα κιλάκια, γιατί ήμουν πιο γεμάτη τότε. Δεν φαίνεται εδώ. Για να μην ξαναποκτήσω ποτέ αυτό το μαλλί και για να μην ξανακάνω ποτέ αυτό το μακιγιάζ, θα δώσω στον εαυτό μου ένα σοκ και δέος. Τρελή. Εντάξει, ωραίο πάντω. Μπράβο τη που το έπαιξε. Που είπε πάμε να δούμε την κοπελιά και δείχνει τον εαυτό τη. Κοίταξε. Γλυκό κορίτσι. Βέβαια, σε αυτή την ηλικία των 18 είναι αυτή η φρεσκάδα τη επιδερμίδα. Είναι το νιάτο που είναι αυτό το ζουμερό ρε παιδί μου που τηλεοπτικά γράφει πολύ. Πάντω είναι τελείω διαφορετική. Βέβαια, αυτό είναι την ίδια τη μεγάλη αλλαγή το μαλλί. Και η μύτη, παιδιά. Αλλά το μαλλί πιο πολύ. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ τώρα η Κατερίνα. Και το μπαλκόνι τώρα είναι άλλο. Εμένα το μπαλκόνι. Καλά, το έχει πει, δεν το λέω εγώ. Έχει μιλήσει γι' αυτό η Κατερίνα. Αφού κάνει μπαμ, τι να μιλήσει. Όχι, όχι, εντάξει. Βγάζει μάτι. Ενώ αν δεν πει, αν δεν πει δημόσια, γιατί δεν είπε ότι το κορίτσι πήγε για τη μύτη τη. Εγώ δεν το έχει πει, εγώ το λέω. Συγγνώμη, δηλαδή δεν λέω. Εμένα μου κάνει εντύπωση η προσέγγιση. Να μα πει η κολλητή τη. Α, τέλειο, πε εσύ. Το έχει παραδεχτεί λοιπόν. Μαχαιριά στην καρδιά. Από το περιβάλλον τη Κατερίνα επιβεβαιώνω ότι το έχει παραδεχτεί. Στενή, στενό φίλο, πηγή. Το ρίξε και πάλι απόψε το φραγμάκι σου. Τι καλά η γυναίκα. Γιατί είναι κακό να κάνει κάποιο μία. Είσαι καλά. Καλά, έχω και μία τώρα, μην τρελαίνει. Μία το χρόνο. Εγώ για μία, αν έχει παραδεχτεί ο στήθος, έχει κάνει δύο η κοπέλα και το έχει πει. Εντάξει. Το έχει πει. Και έχει πολύ μεγάλη για το σώμα τη. Επειδή λέει ότι ήταν χοντρούλα. Δεν ήταν χοντρούλα, μιλάει. Για... Εντάξει, που λέει ότι είχα κιλά. Όχι, δεν είχε κιλά. Δεν μπορεί να κοιτά αυτή την εικόνα και να λες ότι είχα παραπάνω κιλά. Γιατί τι να πούνε άλλοι άνθρωποι που έχουν παραπάνω κιλά. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι εκεί που πρέπει να κοιτάξουμε. Oh. Το έχω ξαναπεί γι' αυτό. Εσύ είσαι ψυχολόγος. Τώρα για να μην πάρει εξηγητή. Δεν είναι το λέω για καλό. Το λέω για καλό. Δεν μπορεί να κοιτάει η Κατερίνα τον εαυτό της. Αυτό έχει πει μία φορά και έχει συνεχίσει. Να κάτι θυμόμαι. Να σου πω κάτι. Μην το λες αυτό γιατί νομίζω ότι είναι πολύ προσβλητικό για την Κατερίνα να υπονοούμε ότι κρατούσε κάτι που έχω πει και δεν με πήρε ένα τηλέφωνο που με πείραξε. Που δεν ήταν και προσβλητικό. Έχω κάνει την έρευνά μου αυτό είναι. Να σου πω κάτι. Είναι προσβλητικό αυτό που λέτε για την Κατερίνα. Δεν πιστεύω ότι θα το έκανε εκείνη αυτό το πράγμα. Να κρατήσει ένα μανιάτικο και να απαντήσει. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο το βλέπεις. Άνθρωπος είσαι πάντα στην τηλεόραση. Το βλέπω. Το βλέπεις εμφανειακά. Γιατί και υποσυνείδητα κάποιος σου λέει κάτι και σένα σε ενοχλεί. Δεν θα μπει στη διαδικασία γιατί είναι κατηνίστικο να πάρεις τον άλλο και να του πεις. Γιατί είπες αυτό για μένα. Αυτό είναι το κατηνίστικο. Άμα είστε φίλοι, αλλά υποσυνείδητο. Υποσυνείδητα σου μένει έτσι μία πικρία. Σου μένει κάτι που κάποια στιγμή το βρει την αφορμή θα το βγάλει. Εντάξει, σου λέω ότι ανάλογα είναι αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν σου λέω ότι έπρεπε να το βγάλει. Σου λέω ότι. Και με ανάγκη κάποιο με βρει, μέσα μου θα μου μείνει μια άσχημη. Μα δεν την έβρισα όμω, Φέη. Μη λέμε ότι να είναι. Εγώ λέω, αν κάποιο. Αν σε βρει, εντάξει, ναι, να σου μείνει. Αλλά επειδή δεν έβρισα, αυτό που λέω είναι σε σχέση με το πρότυπο. Και αν βλέπει τον εαυτό τη έτσι χοντρούλα εκεί, είναι. Γιατί τη βλέπει χοντρούλα? Εσύ... Είναι μια όμορφη γυναίκα που δεν έχει καν παραπάνω κιλά. Είναι πολύ σωστή στα κιλά τη. Εγώ αυτό λέω και αυτό λέω και σε σχέση με το πρότυπο. Εγώ τίποτα πάντως, παραπάνω, τώρα που τίποτα παρακάτω. Τις δύο εικόνες, την προτιμάς τώρα έτσι όπως είναι τώρα. Ναι, μου αρέσει. Εσάξει. Που είσαι ψυχολόγος. Και στον εαυτό τη προφανώς αρέσει. Γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να θέλει από τον εαυτό του την εικόνα που θέλει. Ακριβώς. Αλλά ο χαρακτηρισμός χοντρούλα για τα κιλά που βλέπουμε εκεί πέρα πίσω δεν στέκει. Θαρώ πως έχει μιλήσει και για θέματα που είχε και πήρε κάποιες θεραπείες και τέτοια συνέντευξη της Κατερίνα. Για θυροειδή, ναι. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε. Απλά δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ξέρω αν τα έχει πει στην Ελλάδα. Είναι και πολύ αδύνατη και στι δύο. Είδατε τι ωραία προσέγγιση που έκανε η Αλέκα Καμιλά που είναι και μάνα που τη είπε ότι ήσουν μια χαρά και τότε, ήσουν μια χαρά και τώρα και δεν πρέπει που είναι και φίλε με την Καμιλά. Είναι και φίλε. Α,
Λειτουργεί προστατευτικά. Ναι, νομίζω ότι λειτουργεί προστατευτικά. Εσένα ποια σε αρέσει πιο πολύ? Σαν τι? Τι σαν τι, ρε Γιώργο? Σαν τη γη. Σαν γυναίκα. Σαν τη γη. Γιώργο μου, χθες το βράδυ, το τηλέφωνο σου χτύπησε στη μία τα ξημερώματα ή όχι? Είναι μα... Ω, γι' αυτό είσαι έτσι. Σε έπαιρνα χθες το βράδυ στο σταθερό, το είχατε κατεβάσει? Ήθελα να ακούσω τη φωνούλα σου. Στο κόψαν, απλήρωτο. Τι έγινε?